Τετάρτη 12 Ιουλίου 9:30 το βράδυ στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης αυτοβιογραφείται σε ένα ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αφηγείται γεγονότα και συναισθήματα που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του και τον καθόρισαν σαν καλλιτέχνη και σαν αγωνιστή. Εγώ δεν θα πω περισσότερα πράγματα, γιατί ένας από τους συντελεστές αυτής της παράστασης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεχράκος, βρίσκεται ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μπορέσει να δώσει σε όλους εμάς περισσότερες πληροφορίες. Ούτως ή άλλως, κύριε Κεχράκο, έχετε και την καλλιτεχνική επιμέλεια, έτσι δεν είναι? Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αυτουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ναι. Είναι αυτό που είπατε, είναι αυτό το έργο, ξεκίνησε πέρυσι, για να πούμε και πότε ξεκίνησε η πρεμιέρα και η μοναδική φορά που παίχτηκε. Mm-hmm. Ήταν πέρυσι το Σεπτέμβριο στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Και τώρα στο Ηράκλειο, την Τετάρτη στις 12 Ιουλίου, ξεκινάμε τις εμφανίσεις μας για το καλοκαίρι αυτό, που θα είναι καταρχήν στο Ηράκλειο και αργότερα μέσα στον Ιούλιο θα είναι στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η παράσταση? Εγώ είπα μια κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Η παράσταση έχει δύο, θα μπορούσα να πω ότι έχει δύο μέρη, δύο συστατικά. Το πρώτο είναι καταρχήν, τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, που είναι και κάπως, ας το πω, και το πιο κάπως αναμενόμενο μέρος. Βέβαια, εδώ πέρα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα ερμηνεύτρια, την Ιωάννα Φόρτη, mm-hmm. η οποία είναι από τη νεότερη γενιά των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, είναι μια ιδανική ερμηνεύτρια, έχει συνεργαστεί μαζί του, έχει δισκογραφήσει μαζί του και μας μεταδίδει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά το δεύτερο συστατικό, το οποίο είναι και το ένα ιδιαίτερο στοιχείο για την παράσταση αυτή, που, όπως είπατε και στην αρχή, είναι οι αφηγήσεις, τις οποίες ακούμε φυσικά από τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη, μέσα από ένα ηχητικό σύστημα, από ένα ειδικό ηχητικό σύστημα, από ένα sound installation, το οποίο είναι ένα ηχητικό σύστημα μέσα στο κοινό, και καταλαβαίνετε ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να τον ακούμε τόσο άμεσα και να, έτσι, αναπάντεχα να έρχεται κοντά μας, ας πούμε. Mm-hmm. Η επεξεργασία αυτή, γιατί ήθελε φυσικά, δεν έρχεται το ηχητικό σύστημα, είναι η όλη επεξεργασία που έγινε για να δημιουργηθεί ένας ήχος μαζί με κάποια ηχοτοπία που συνοδεύουν τις αφηγήσεις αυτές. Έγιναν με τη συνδρομή του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής στο Ρέθυμνο, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στο οποίο και εργάζομαι, και ήταν και κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσε έτσι και την έμπνευση για αυτό το project, ας πούμε, για μένα, για να ασχοληθεί μου με τον ήχο στο τμήμα αυτό. Ένας Μίκης Θεοδωράκης που δεν έχει να κάνει με τους παλιούς μόνο, έχει να κάνει και με τους καινούριους και με τις επόμενες γενναίες που έρχονται. Πιστεύετε πραγματικά ότι το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη θα συνδεθεί, θα μπορέσει να συνδεθεί και με τις νέες γενιές που έρχονται? Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε μου αφήνει την αίσθηση, όπως σας ακούω, ότι γίνεται για να γνωρίσουν όσοι δεν έχουν γνωρίσει το Μίκη Θεοδωράκη πραγματικά, μέσα από αυτή την αλήθεια της μουσικής του, της κατάρτισής του, του λόγου του, γραπτού και προφορικό, να γνωρίσουν, να τον γνωρίσουν και να πάνε παρακάτω, να πάρουν τα δικά του μηνύματα, να πάρουν τα δικά του ιδεώδη. Αυτή την αίσθηση μου αφήνεται, κύριε Κεχράκο. Νομίζω ότι είναι κέρια η παρατήρηση που κάνετε, κυρία Δουλγεράκη. Πραγματικά, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο με έχει πάρα πολύ απασχολήσει, δηλαδή πόσοι γνωρίζουμε την πραγματική διάσταση του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό, ξέρετε, ξεκίνησε με μένα λόγω της εκπαιδευτικής μου δραστηριότητας στο τμήμα. Επειδή φυσικά, πέρα από το τεχνικό μέρος, μιλάμε πάντα για τη μουσική, σε μια συζήτηση
σε συζητήσεις που γινόντουσαν για τους Έλληνες συνθέτες, για την ελληνική μουσική κτλ. Όταν είχε τεθεί το ερώτημα, όταν είχα θέσει το ερώτημα για τον Μίκη Θοδωράκη, ποιος είναι, ποιο είναι το έργο του, καταρχήν είχα δει ένα ποσοστό που αυτό στην αρχή με είχε συγκλονίσει, αγνοούσε την ύπαρξη του Μίκη Θοδωράκη. Δεν ήξερε δηλαδή βασικά πράγματα για τον Μίκη Θοδωράκη. Και αυτό ήταν το οποίο με είχε συγκλονίσει και σκεφτόμουν δηλαδή, πάντα με απασχολούσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά πώς θα γνωρίσουμε την πραγματική διάσταση αυτού του ανθρώπου, αυτού του μύθου που έχει μια τέτοια ζωή και ένα τέτοιο έργο που θα έλεγα ότι είναι το πιο σκληρό και τρυφερό παραμύθι που μπορούμε να έχουμε σήμερα πλέον στην εποχή μας, από τα λίγα πράγματα που μας μένουν για να θυμόμαστε και να συγκινούμαστε. Έτσι άρχισε αυτό το πράγμα σιγά σιγά και πήρε τη μορφή τέλος πάντων που έχει αυτή τη στιγμή στο έργο αυτό το οποίο κάνουμε στην παράσταση αυτή. Πώς νιώθετε όλοι εσείς που μετέχετε σε αυτή την παράσταση? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Πώς νιώθετε όλοι εσείς που μετέχετε σε αυτή την παράσταση? Πώς νιώθουμε? Θυμάμαι ότι πέρυσι που το παίξαμε, σας είπα, στην πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ με τη Θοδωράκη εδώ στα Χανιά, ήταν για μας, παρόλο που το είχαμε προβάρει, το είχαμε ετοιμάσει. Εγώ είχα ασχοληθεί 6 μήνες καταρχήν με το να συλλεχθούν αυτά τα πράγματα, να επιλεχθούν, γιατί πώς να επιλέξεις με κάποιες αφηγήσεις τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Παρόλη την ενασχόληση αυτή, όταν παίξαμε ήταν απίστευτη η συγκίνηση που είχαμε. Και αυτό το πράγμα είμαι σίγουρος ότι θα επαναληφθεί και τώρα και ειδικά στην πρώτη μας στο Ηράκλειο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα το οποίο νιώθουμε ακούγοντας τον Κίνα είναι δίπλα μας. Εγώ θα επαναλάβω, Τετάρτη 12 Ιουλίου 9.30 το βράδυ και υποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Να πω σαφέστατα ότι χορηγός επικοινωνίας είναι Κρήτη TV, η Νέα Κρήτη, Ράδιο 984, αλλά είπατε κι εσείς, κύριε Κεχράκο, από τη δική σας την πλευρά, ότι ξεκινάτε από το Ηράκλειο αυτές τις παραστάσεις που θέλετε να δώσετε φέτος και θα συνεχίσετε. Θα συνεχίσετε εντός Κρήτης, θα επισκεφτείτε. Εντός Κρήτης είναι αυτές που είναι προγραμματισμένες τώρα, 27 Ιουλίου στα Χανιά, στο Φούριο του Φυρκά, και 29 Ιουλίου στο κάστρο της Φορτέντζα στο Ρέθυμνο, και μετά τέλος πάντων θα δούμε πού μπορεί να πάει αυτό το ταξίδι και τι μπορεί να γίνει. Η ομάδα, θα ήθελα να πω έτσι για τους καταρχήν βέβαια, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Όμιλο Κρήτη TV, Νέα Κρήτη και φυσικά Ραδιόφωνο 984 για τη χορηγία επικοινωνίας, όπως επίσης και το Δήμο Ηρακλείου για την παραχώρηση του κηποθεάτρου και τη στήριξή του. Η ομάδα αυτή των συντελεστών που έχουμε έχει και ένα άλλο ιδιαίτερο γεγονός αυτό το έργο, το οποίο είναι μια παραγωγή εξ ολοκλήρου από την Κρήτη, ας το πω έτσι, γιατί όλοι οι μουσικοί, όλοι οι συντελεστές, η μουσική, ο ηχολήπτης, είναι άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν μόνιμα ή εργάζονται ή έχουν καταγωγή από την Κρήτη όλοι, και μάλιστα είναι και ένα ισομερισμός μεταξύ Χανίων και Ηρακλείων. Είμαστε 3 από Χανιά, 3 από Ηράκλειο, και φυσικά και με την παρουσία του Ρεθύμνου λόγω του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Πανεπιστημίου ΕΛΜΕΠΑ. Είναι ένα project λοιπόν το οποίο είναι πραγματικά, ας το πούμε, από την Κρήτη. Νομίζω δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα περισσότερο, έτσι. Ούτως ή άλλως όλα αυτά τα οποία έχετε αναφέρει μέχρι στιγμής μας προτρέπουν να σας δούμε και να σας ακούσουμε από κοντά σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο, στην ιστορία ουσιαστικά της νεότερης Ελλάδας, μέσα από την αυτοβιογραφία που κάνει ο Μίκης Θεοδωράκης, γιατί είπατε ότι θα ακούμε τα δικά του τα λεχθέντα, τη δική του την αφωνή. Είναι εκείνος ο οποίος θα μας ταξιδεύσει στη ζωή του και στην ιστορία. Ακριβώς με αυτή την και πρώτο και κύριο είναι τα πράγματα τα οποία λέει, τα οποία είναι συνδεδεμένα τόσο με αυτά που το διαμόρφωσαν σαν προσωπικότητα, με τα νεανικά του χρόνια, με αυτά που το διαμόρφωσαν σαν δημιουργό, και όπως είπα είναι και επίσης είναι και το απίστευτο αυτή η χρειά της φωνής του.
η οποία είναι και η έκφραση, η οποία πραγματικά σε βάζει αμέσως σε αυτό σε αυτό τον κόσμο του. Κύριε Κιχρακό, εύχομαι να τα καταφέρουμε, να σας δούμε από κοντά 12 του μήνα, Τετάρτη, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρυβογεράκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας.